Λοιπόν, δείτε δύο κόμπι για τις προσθέσεις του μηνός. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το εκπαιδευτικό να συγκομιστούν για την δικασία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ξεκινήσει και μην ολοκληρωθεί. Ήδη έχουν προβληθεί πολλές δικασίες μέχρι το τέλος Μαρτίου. Και να μπορεί να γίνει αυτή η δικασία. Αυτό έπρεπε να υποστηρίξει κατά την άποψή μου την τεράστια των κατηγοριών. Σήμερα δυστυχώς αρνητικά δικαιώματα. Βλέπετε τι γίνεται και φανταστείτε τι θα γίνει το επόμενο μήνα. Είχαμε ζητήσει η δίκη να γίνει στην Αθήνα για να αποφύγουμε αυτό το γεγονό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Εύχομαι να η δίκη να κινήσει ένα θέμα επίσης τη απρόπτη αστυνομία κάποιου μέρου τη μέλη του και τη κυρία Αγγελέα, ώστε να κληρωθούν και να κληρωθούν οι αγροτηριοκτητέ. Δυστυχώς δεν έγινε. Θα γίνει βέβαια με του ανόρκου. Εύχομαι να μην έχουμε κάποιο απρόπτη, γιατί την αρχέ Ιουλίου συγκρίνονται το δεύτερο με την δεύτερη κατηγορία, αλλά δεν είναι ωραίο για την δικαιοσύνη, για τέτοιε εγκληματικέ δικέ. Για την ένταση αυτή που παρατηρούμε, κύριε Κούγια, για την ένταση στον κόσμο που μαζεύεται. Έχω μιλήσει γι' αυτό ήδη. Είναι σοκαριστική η στιγμή που οι γονείς για πρώτη φορά της ουσίας έρχονται τετ-α-τετ με τους 12. Ήταν μια δύσκολη. Αυτό όμως δεν πρέπει να ρωτήσετε για τα συναισθήματά τους. Εγώ δεν είμαι πρόσωπος τύπου, είμαι δικηγόρος. Ειλικρινά σας το λέω, αν κάποιος αυτό που νιώθει άνθρωποι αυτοί, αλλά σας λέω και πάλι, είναι στιγμή λύτρωσης και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τα δύο θέματα που είναι παρέντα και είναι και στιγμές λύτρωσης και για τις κατηγορημένες. Γιατί είναι στιγμή της ολοκλήρωσης του δράματος της δίκης και πρέπει να βγάλουν τη δική τους και επιτέλους να ενημερώσουν και τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και την ελληνική κοινωνία τι συνέβη ακριβώς. Γιατί μέχρι τώρα